Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα στην Κύπρο. Για μια ακόμα μέρα ξυπνήσαμε πολύ νωρίς, 8 η ώρα, όπως είπα. Α, στο τελευταίο vlog σας είπα ότι έχασα την τσάντα μου, βασικά την ξέχασα. Αλλά ευτυχώς δεν την έχασα. Πήγε ο φίλος μου ο Μάριος που ήμασταν μαζί στο τέλος. Πίσω στο τηλεμέσο, ρώτησαν την έχουνε, την είχαν κρατημένη. Οπότε για μία ακόμα φορά, όπως τότε με τον Άλεξ, μας απέδειξαν ότι στην Κύπρο δεν είναι εύκολο να χάσεις τα πράγματά σου και να προσπαθήσεις να τα χάσεις, όπως κάνουμε εμείς, δεν μπορείς να τα χάσεις. Οπότε ναι, θα πάμε, καθώς πηγαίνουμε για πάφο, θα περάσουμε να την πάρουμε. Άρα επιτυχία. Άλεξ, έτοιμος για αποχώρηση. Σιγά σιγά. Εσύ έτοιμος τα πράγματά σου, γιατί έχεις πολύ πράγματα. Γιατί το λες αυτό? Μιας και δεν μου έχει μείνει καμία φανέλα, θα επιστρέψω με την άδεια βαλίτσα μου. Δείτε, από εκεί που είχα δύο μεγάλες, έχω αυτήν και αυτήν εδώ και θα τις βάλω εδώ μέσα, τη μία μέσα στην άλλη. Εντάξει, για πες πως σε κοροϊδέψε το σύστημα της Κύπρου. Με τρόλαρα πάλι για ακόμη μια φορά. Βάζω το κινητό που λέτε να φορτίσει το βράδυ, αλλά δεν πατάω αυτό το μαγικό κουμπί εδώ. Δεν πάτησε το κουμπί. Και λέει, χάλασε το κινητό μου, δεν φορτίζει, 0% μπαταρία. Το κάνω, το κουμπάκι το πάτησες. Όχι, λέει. Κύπρος, Άλεξ, 2-0. Και θα πιω τον αγαπημένο καφέ του Νικόλα Τζοβάνι. Το πίνει κάθε μέρα και λέω, πρέπει να το πιω κι εγώ. Τι ακούω να το λέω. Okay, το... Τέλειος, σαν ναρκωτικό είναι ένα πράγμα. Με λίγη ζάχαρη, λίγη ζάχαρη. Παραπάνω. Bye bye Τζοβάνο σπιτό. Αντίο υπέροχε Τζοβάνο τυπέ. Ήδη, παιδιά, παθαίνω μια μικρή κατάθλιψη που φεύγουμε. Λοιπόν, βιβαστήκαμε και μαντέψτε που πάμε. Πάμε να παρακολουθήσουμε θέατρο. Καλά, όχι έτσι ακριβώς. Πάμε να παρακολουθήσουμε πρόβα θεάτρου του Νικόλα. Αν δεν μου το έλεγε, δεν είχα ιδέα ότι παίζει θέατρο. Και όχι ότι απλά παίζει θέατρο, ότι γράφει και παραστάσεις. Νικόλα, νομίζω αυτή είναι μια σύντομη εισαγωγή για να μας μιλήσει λίγο για τον εαυτό σου επιτέλους. Να σε γνωρίσουνε λίγο το κοινό. Νομίζω ιδέα δεν έχει το κοινό. Ποιος είναι στα αλήθεια ο Νικόλας Τζοβάνι? Κάνε ένα βίντεο. Τι κάνει αλήθεια? Τι απ' όλα. Ποιος είναι? Παιδιά, τώρα πάμε πρόβα θέατρο. Λέγεται Ποιος γιαγιά μου ποιος. Είναι ένα θέατρο το οποίο έχω γράψει εγώ και παίζω και μέσα. Τώρα εδώ που θα πάμε δεν έχει σκηνικά και τέτοια, είναι απλά η πρόβα. Πρόβα, ούτε general, ακόμα έτσι. Είναι σε ένα άλλο χώρο, χωρίς σκηνικά, χωρίς κάτι, απλά ένας άλλος χώρος. Θα κάνουμε πρόβα, θα πάρουν τα παιδιά μαζί μου, θα σας δείξουν πλάνα εκεί, χωρίς ήχο το έχω πει. Χωρίς ήχο δεν κάνουμε spoil, αλλά πρέπει να πω ότι λέει είναι στα κυπριακά όλη η παράσταση και τα κυπριακά σε αστεία. Οπότε μέσα κατά πάσα πιθανότητα δεν καταλάβετε τίποτα. Αλλά δεν πειράζει. Θα το δούμε να υποδείτε ένα ρόλο, να πούμε ποιο ρόλο. Αστυνομικός. Όχι γιαγιά. Αστυνομικός. Πολύ τάλαντος. Είναι ο Πάνος και ο Άλκης. Τι σύνδεση μας. Μπορεί να μην καταλάβουν τα μισά που να κάνουμε, δεν έχει σημασία. Ό,τι απορίες έχετε. Χαιρετούμε, γεια σας παιδιά! Bye! Νικόλα, ήσουν εξαιρετικός. Ευχαριστώ. Πρέπει θέλω να τη δουν όσοι είναι από Κύπρο να έρθετε να δείτε την παράσταση. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να γνωρίσετε και να γνωρίσουμε και τη Snow. Όχι, βρήκε γάτο τώρα. Βρήκε γάτο το σκυλί. Δεν πανέμορφο, αυτό είναι το πανέμορφο σκυλί του Τζοβάνι.
Τζοβανόκηπο. Ναι, ο Τζοβανόσκυλος, στον Τζοβανόσπιτο, στον Τζοβανόσκυλο. Είναι ακίτα με διασταύρωση χάσκι. Για αυτούς που ενδιαφέρονται. Oh, κοίτα, πανέμορφο. Κοίτα, σούπα, θα σε γλύψει. Α, δες τι ωραία που κάθισε, κάθισε για τη φωτογραφία. Είναι αφιερωμένο στο... στην Κρίστη. Δεν θέλει να μπει μέσα πάλι. Έχετε εδώ ένα φτηνό αυτοκίνητο. Μόλις πετύχαμε μια Bentley Cabrio, αξίας μπορεί και μισό εκατομμύριο, δεν ξέρω. Και ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για Πάφο, πάμε από τη μια μεριά της Κύπρου στην άλλη. Δύο για κάτι ώρες ταξίδι λοιπόν, για το τελευταίο προορισμό που είναι η Πάφος, όπου είναι το αεροδρόμιο. Αλλά μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, πολύ δρόμο. Θα περάσουμε ελάχιστα έξω από τη Λεμεσό να παραλάβω και την τσάντα μου επιτέλους. Αγχώθηκα, παιδιά. Δεν είχα πράγματα αξίας, αλλά μόνο η σκέψη ότι είχες κάτι και θα τα αφήσεις πίσω. Και βασικά είχα και τα κλειδιά μου μέσα. Τα κλειδιά του σπιτιού. Ναι, τα κλειδιά. Πώς τα έπαιρνες από το παράθυρο. Ο Πάνος είναι ήρωας. Του τραγουδάω σε όλη τη διαδρομή και δεν λέει τίποτα το καημένο. Ήρωας και ο Άλεξ, ήρωας. Καταφέρνει και κοιμάται παρόλο που τραγουδάμε. Παρόλο που τραγουδάμε. Αυτό, παιδιά, αυτή θα είναι η ερώτηση του vlog. Αν έχετε συμμετάσχει σε road trip και αν σας αρέσουν τα ταξίδια με αυτοκίνητο σε διάφορες πόλεις, αυτό θέλω να μου γράψετε. Ειδικά οι μεγαλύτεροι, θέλω σίγουρα θα έχετε καλύτερες εμπειρίες από αυτό. Οπότε θέλω να τις μοιραστείτε μαζί μου. Είναι για να με ξαναδεί, θα. Έλα, ρε. Έσαι τη μέρα ο Μάριος, έσαι την τσάντα μου. Θα κάνουμε break, ξέρω εγώ τώρα. Ronald της Πάφου, yes! Και επίσημα, καθυστερήσαμε λίγο. Είχαμε πει τρεις και τώρα είναι τρεις και μέχρι κάτι. Μέχρι και εδώ χάνεις τις ώρες, μέχρι και εδώ. Είναι περίεργο το συνέστημα, επειδή δεν χρησιμοποιώ το κινητό μου, επειδή δεν έχω ίντερνετ, δεν έχω ιδέα τίποτα, δεν έχω... Τι ώρα είναι, τι μέρα είναι, δεν έχω ιδέα. Επειδή πολύ απλά δεν χρησιμοποιώ το κινητό. Είμαστε έξω από το Kings Avenue και όλοι και έχουν ήδη μαζευτεί πόσοι κόσμος εδώ. Παιδιά, έχει κόσμο. Δεν έχω φανέλες καθόλου, από το πρώτο vlog. Λυπάμαι. Δεν είχα υπολογίσει πόσο δυνατό team υπάρχει εδώ στην Κύπρο. Αγχωμένος, Άλεξ. Εγώ όχι. Τζοβάνι. Αγχωμένος όχι, απλά παιδιά αργήσαμε λίγο και... Ναι. Εγώ αγχώθηκα λίγο γιατί όντως, όπως είπε, αργήσαμε. Χαίρετε, χαίρετε. Ωραία, φίλε. Γεια σας, παιδιά. Αυτό εδώ δεν το περιμένω. Έλα, στο δικό πλάνο χωράνε όλοι. Γίνεται λίγο πανικούλης εδώ. Λίγο πανικούλης. Τέλα ρε παιδί μου, κάνουμε λίγο τραγούδι να σας θες. Ευκόλυτε μας τρεις. Μία λέξη, πανικός, απίστευτο. Και λυπάμαι που δεν είμαι προετοιμασμένος για αυτό εδώ που θα γινόταν. Η ομάδα εδώ στην Πάφο είναι απίστευτη. Το κοινό του Τζοβάνι. Αλλά πρέπει να προλάβουμε. Δώστε αγάπη, δώστε το κανάλι σε όλους. Ο Ταλτίνο Μακόπη λέμε δώστε αγάπη, γεια! Μόνο Πάφος! Αλλά Πάφος, αλλά πρέπει να πιάσουμε ένα αεροπλάνο, έτσι δεν είναι, να πιάσουμε. Καλά το είπα. 4 χιλιόμετρα είναι το αεροδρόμιο της Πάφου. Είναι ο δρόμος για την επιστροφή, για τον αποχωρισμό, Νικόλα. Για τον αποχωρισμό. Ώρα να πηγαίνετε. Ώρα να πηγαίνω. Ώρα να πηγαίνω. Ελπίζω και εσείς μέσα από αυτά τα βίντεο ευχαριστηθήκατε το ταξίδι αυτό. Εμείς το ευχαριστηθήκαμε σίγουρα. Αυτό είναι εγγύηση. Ελπίζω και εσείς να το χαρήκατε. Εσείς που
συμμετείχατε στα meetup και το χαρήκατε επίσης. Και τα λέμε στην Ελλάδα πίσω. Νικόλα, σε περιμένουμε ξανά Ελλάδα. Θα έρθω πολύ πολύ σύντομα, είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, Νικόλα, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε. Τέλος, βρισκόμαστε εδώ στις αναχωρήσεις. Εδώ με ξύνει τεράστιο αεροδρόμιο, αλλά δεν έχει ακόμα κόσμο. Σε λίγο καιρό υποθέτω θα γίνει χαμός. Ψωνίσαμε, πήραμε έτσι τα σουβερμίνιρ μας, πήρα για ένα δώρο για την Κωνσταντίνα, τα έχω βάλει μέσα, τέλος πάντων. Και τώρα έχουμε περίπου στη μισή ώρα με 3 τέταρτα για να ξεκουραστούμε και να απολαύσουμε το ίντερνετ. Με αυτό εδώ το μικρό, το Lion Jet, θα ταξιδέψουμε. Και θέα από το παράθυρο. 3, 2, 1, απογείωση. Φύγαμε. Επέστρεψα σπίτι. Μαζεύω τα κομμάτια μου να κλείσω αυτό το vlog. Και πραγματικά έχω να φτιάξω τα πράγματα μου όπως ήτανε. Γιατί αύριο είναι μια καινούργια μέρα. Έχω πρωινό ξύπνημα σε 7 και επιστρέφω στην καθημερινή μου ρουτίνα. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι. Ελπίζω όπως είπα να σας άρεσε. Η ερώτηση του vlog είναι αν σας αρέσουν τα road trip, αν έχετε κάνει, όπως είχα πει με τον Τζοβάνι, κάτι αντίστοιχο. Αυτά από μένα, παιδιά. Κάντε εγγραφή για να μην χάνετε κανένα vlog. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο vlog.